Για περίπου 2 ώρες το κέντρο της Ιεράπετρας μετατράπηκε σε σκηνικό προκειμένου η πυρεσβεστική υπηρεσία της πόλης να μετρήσει τις δυνάμεις της σε μια μεγάλη άσκηση με το σενάριο να βασίζεται σε πιθανή σεισμική δόνηση με 6 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο και με ολέθριες συνέπειες στη στεριά. Συντρίμμια, φλόγες και άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Κάθε λεπτό να μετρά και μια μεγάλη επιχείρηση να εξελίσσεται προκειμένου η αντιμετώπιση να είναι έγκαιρη και αποτελεσματική. Ασκήσεις πραγματοποιούνται σε όλο το νησί μας και γενικά σε όλη την επικράτεια αυτή την εποχή που σκοπό έχουν να ενδυναμώσουν και να εκπαιδεύσουν τους συναρμόδιους φορείς στην αντιμετώπιση οποιοδήποτε συμβάντος εκδηλωθεί στην περιοχή μας για να φέρουν το αποτέλεσμα προστασίας ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Το Δημαρχείο της Ιεράπετρας βρέθηκε στο επίκεντρο της άσκησης με το σενάριο να ξεδιπλώνεται με μεγάλο στοίχημα την εκένωσή του έπειτα από το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου, την ώρα που σε διάφορους ορόφους και γραφεία υπάρχουν εργαζόμενοι τραυματίες αλλά και εγκλωβισμένοι ακόμη και στην ταράτσα του κτηρίου. Για πρώτη φορά στην άσκηση συμμετείχε και το καλαθοφόρο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τον Άγιο Νικόλαο με το χρόνο που χρειάστηκε να προσεγγίσει το σημείο και να επιχειρήσει να έχει μεγάλη βαρύτητα. Και τα δύο κομμάτια της άσκησης είχαν επιτυχία και η κατάσβεση, αλλά και το σημαντικότερο όλων που ήταν να καταφέρουμε να αδειάσουμε τους ορόφους στο Δημαρχείο, όπου είχαμε περίπου 80 εργαζομένους, να καταφέρουμε με ασφάλεια από την έξοδο κινδύνου, από τις μεταλλικές δηλαδή σκάλες, να τις μεταφέρουμε σε ασφαλή χώρο. Μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία, επιποδός, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, οι αρχές πολιτικής προστασίας της αυτοδιοίκησης, οι ΔΔΕ και οι εθελοντές Σαμαρίτες μέτρησαν τις δυνάμεις τους με στόχο να εντοπίσουν τυχόν κενά και να τα διορθώσουν με την ευχή όλων πως δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις από πιθανή ισχυρή σεισμική δόνηση. Πρώτη φορά γίνεται στο Δήμο της Ιεράπετρας, στο Δημαρχείο, για να έχουμε πάντα να είμαστε σε ετοιμότητα και σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, την αστυνομία και όλες τις υπηρεσίες. Παρουσία και του περιφερειακού διοικητή της πυροσβεστικής στην Κρήτη, Γιώργου Τσικαλά, η άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το βαθμό ετοιμότητας να κρίνεται άκρος ικανοποιητικός και τα όποια προβλήματα καταγράφηκαν να προσθέτουν γνώση και εμπειρία σε επίπεδο προετοιμασίας για τους πυροσβέστες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.